ένα παιχνίδι που έτσι όπως κρίθηκε, όποιος το έβαζε θα κέρδιζε. Ένα παιχνίδι που πήγε στη δύναμη καθαρά και στην προσωπική μονομαχία. Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο ποιότητος, δεν το συζητάω. Ίσα-ίσα που θα λέγαμε ότι το ποδόσφαιρο έκλαψε. Το άγχος των αντιπάλων, το άγχος το δικό μας, μετράει. Εγώ έχω μια ομάδα με πιτσιρίκια που είναι άπειρα. Εδώ είναι, τα παιδιά είναι πολύ πιο έμπειρα οι αντιπάλοι. Και καλοί παίχτες και έμπειρα παιδιά. Είχαν και τον κόσμο που τους μπίζαρε και τους παρέτρινε. Οι δικοί μας, οι πιτσιρικάδες δεν έχουν συνηθίσει τώρα σε τέτοιες έδρες. Δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε ότι τώρα είμαστε με το ένα πόδι σχεδόν στη β' κατηγορία, αλλά το ξαναλέω ότι εγώ δεν θα τα παρατήσω μέχρι να γίνει και τυπικό, δηλαδή όταν λέω εγώ η ομάδα. Μέχρι τέλους. Η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική μέχρι τέλους. Δεν παρατάω τίποτα. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Δεν λέω ότι θαύμα χρειάζεται για να αλλάξει η κατάσταση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή χρειάζεται θαύμα δεν θα το επιδιώξουμε. Μέχρι τέλους. Εγώ προσωπικά τα παιδιά θα δουλεύουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή μαζί, με σκοπό μόνο αυτό. Ψηλά το κεφάλι, δεν παρατάω τίποτα. Έτσι είμαι δομημένος σαν άνθρωπος εγώ, έτσι προσπαθώ να δομήσω την ομάδα αυτή. Αλλά εντάξει, είναι κρίμα και άδικο, χάσαμε από ένα αυτό γκολ. Εάν δεν έπαινε το γκολ, το μόνο που θέλω να πω ότι αν δεν έπαινε το αυτό γκολ, δεν πιστεύω ότι... δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να βάζαμε εμείς ένα δεύτερο γκολ να κάναμε κάτι, γιατί κακά τα ψέματα και οι αντίπαλοι μετακλειστήκανε πάρα πολύ. Βγάλαμε πολλές δυνάμεις φυσικές, δεν βάλαμε την παλίτσα κάτω, γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν μας άφησε γιατί βάζουν την παλίτσα κάτω. Συγχαρητήρια στην Κυπούπολη για την μεγάλη νίκη που έκανε. Εξαιρετική διαιτησία, μπράβο στον διαιτητή και στους Λάισμαν, είναι από το... άξια είναι αλφα κατηγορία. Και εύχομαι ότι καλύτερο για όλους. Χαίρια την Κυπούπολη και για μας.